Τριήμερο σεμινάριο για το πρόγραμμα Teach, θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας, πραγματοποίησε στο Μεσολόγγιο ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας Άγιος Λουκάς Κρυμαίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Καρνανίας. Το σεμινάριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και σε γονείς παιδιών με αυτισμό. Η συγκήτρια του σεμιναρίου ήταν η Βάγια Παπαγεωργίου, διπλωματούχος παιδοψυχίατρος, με μακρόχρονη κλινική εμπειρία στα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Η μέθοδος της δομημένης διδασκαλίας αναπτύχθηκε στο πρόγραμμα θεραπείας και εκπαίδευσης παιδιών με αυτισμό, έχοντας σαν στόχο την κατανόηση των βασικών διαταραχών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή και την λειτουργικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η συνεργασία μεταξύ γονέων, επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης. Το τρίμερο αυτό σεμινάριο εστιάζεται στην αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση και την γενίκευση των γνώσεων που κατακτά το άτομο με αυτισμό σε διαφορετικό περιβάλλον, καθώς επίσης και στην πρόληψη των προκλητικών συμπεριφορών. Σκοπός είναι η ψυχοεκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό, σκοπός είναι η εκπαίδευση των γονέων, η εκπαίδευση των δασκάλων του σεμιναρίου αυτού. Το πρόγραμμα Teach φαίνεται ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη, η πιο συστηματική υπηρεσία που υπάρχει με διαφορετικές δομές που υπάρχει στον κόσμο για την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών. Η μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το σεμινάριο. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στην στρατηγική που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Teach, που είναι η δομημένη εκπαίδευση, η οποία στηρίζεται στα ελλείμματα, στις δυσκολίες, στις αποκλίσεις που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό, με σκοπό να αναπληρωθούν αυτές οι δυσκολίες για να μπορέσουν να προσαρμοστούν τα παιδιά σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα υλοποιείται, φαντάζομαι, με τη συνεργασία των γονέων, των επαγγελματιών υγείας, των εκπαιδευτικών. Η σημαντική είναι σαφώς, είναι οι γονείς, είναι το σχολείο. Γιατί το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στο σχολείο και στο σπίτι, είναι για το σχολείο και το σπίτι, γιατί η αντιμετώπιση των παιδιών με αυτισμό είναι στο σχολείο και στο σπίτι. Δεν αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις ούτε στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, ούτε σε κέντρα λογοθεραπείας, ούτε σε κέντρα εργοθεραπείας. Δεν αντιμετωπίζονται ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στα ιατρεία. Αντιμετωπίζονται στο φυσικό περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία επαγγελματιών υγείας, εκπαίδευση και γονέων είναι καθοριστική. Θα το ξεκινήσαμε ένα κύκλο σεμιναρίων για επαγγελματίες. Αυτό είναι το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για επαγγελματίες. Έχουν έρθει από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ήταν εντυπωσιακή η προσέλευση. Δηλαδή έχουν έρθει από Ρόδο, από Κατερίνη, από Γιάννενα, από Άρτα, από Χαλκίδα, από Αθήνα, από Κρήτη. Γιατί ήταν κάτι εντυπωσιακό. Γιατί αυτά τα σεμινάρια είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις. Και όταν γίνονται ο κόσμος, ξέρετε, στη χώρα μας ψάχνουμε όλοι μας να βρούμε έτσι σεμινάρια. Συνήθως γίνονται στην Αθήνα. Ο οργανισμός αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει μια πύλη εδώ στη Δυτική Ελλάδα, ώστε να γίνονται και εδώ σεμινάρια. Έχουμε την δυνατότητα εμείς σαν οργανισμός να μπορούμε να τα οργανώσουμε. Η τεχνογνωσία υπάρχει, το μεράκι υπάρχει, η αγάπη του δεσπότη υπάρχει, γιατί όλα αυτά ξεκινήσανε και λειτουργούν με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου μας, του Μητροπολίτη κ. Κοσμά, ο οποίος έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα άτομα με αναπηρίες. Το δείχνει και το έδειχνε και το δείχνει, φαντάζομαι, και θα το δείξει στο μέλλον αυτό.